μία από τα ίδια. Δεν πήραμε κάποια σαφή απάντηση για το μέλλον εδώ της Vial. Η Vial το είπε επιτακτικά, δεν κλείνει, δεν μπορεί να κλείσει, γιατί δεν μπορεί να τους πάει πουθενά. Και τι θα τους κάνει. Ένα αυτό. Δύο, ότι για τα σπιτάκια τέλος πάντων αυτή η επέκταση πρέπει να γίνει, γιατί είναι σκηνές, το δεν είναι κάτι καινούριο. Οι αποζημιώσεις που είπε ότι θα δοθούν στους κατοίκους, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα μου τα στείλουν εμένα να τα ξαναεξετάσουμε, κάποια χαρτιά το οποίο το δημόσιο δεν μπορεί να πληρώσει, και σύντομα θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις. Η περίφραξη που γυρέψαμε είπε ότι θα γίνει, το πότε θα γίνει, εγώ προσωπικά του γύρεψα να δεσμευτεί για κάποιο εξάμηνο, οχτάμηνο, πότε, γιατί δεν ήξερε να μου πει ακριβώς, λέει κολλάει σε διαδικασίες δημοσίου τώρα ότι σύντομα θα γίνει, αλλά δεν μπόρεσε να μας πει πότε και σε πόσο χρόνο ακόμα θα περιμένουμε αυτή την περίπλαξη ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση. Έγινε κάποια συζήτηση για κάποια νέα δομή, για κάποιο άλλο χώρο? Μας είπε σε κάποιο σημείο ότι θα ήθελε να γίνει το προκεκά. Εξετάζεται η περίπτωση ακόμα του ΕΠΟΥΣ, αλλά ακόμα κολλάει σε διάφορα προβλήματα και ακόμα περισσότερο της περιοχής εκεί πέρα, ότι δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει τίποτα. Το εξετάζουν όμως, δεν είπε ότι δεν το συζητάω. Δεδομένου ότι θα συνεχιστεί η λειτουργία της Vial για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των προσφύγων, αλλά και των κατοίκων, για την προστασία του δηλαδή, αλλά και των περιουσιών τους. Είπατε και αυτά. Αυτά του είπαμε, ότι και για την πυρασφάλεια και για το υγειονομικό, ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς το γυρέψαμε παραπάνω, διότι η εσωτερική ζωή των κατοίκων, εδώ μέσα των μεταναστών και προσφύγων, επηρεάζει και την εξωτερική κατάσταση και κανονικότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής εδώ πέρα. Από εσάς σας ζήτησε να διευκολύνετε την κατάσταση, έτσι? Όχι, δεν μας είπε κάτι. Απλώς ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τα ίδια όπως πήγαμε πάνω και στο Υπουργείο και μιλήσαμε, τα ίδια είπαμε και εδώ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εφόσον έρχονται εδώ πέρα, δεν μπορεί να πνίξει κόσμο, δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορα και αναγκαστικά έρχονται εδώ πέρα. Είπε γιατί ήρθε σήμερα συγκεκριμένα? Είπε ότι ήρθα για κάποιο σκοπό, το οποίο δεν μας φανέρωσε τι άλλο θέλει να δει, αλλά δεν μας είπε κάτι που θέλει να δει. Για αποσυμφόρηση είπε κάτι, υπάρχει κάποιο πλάνο? Η αποσυμφόρηση είπε ότι γίνεται και συνεχίζεται να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να παίρνει ούτε 500 την ημέρα ούτε 100. Γίνεται αποσυμφόρηση κατά το μέτρο του δυνατού. Πρόεδρε, από εδώ και πέρα τι κάνετε εσείς? Εμείς φυσικά έχουμε τοπικά συμβούλια, έχουμε δημοτικά συμβούλια, αντιστεκόμαστε στην επέκταση και λέμε συνέχεια την αποσυμφόρηση και τελικά το κλείσιμο. Το κλείσιμο το οποίο είναι δύσκολο, και εμείς το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες θα κλείσει αυτή η δομή. Κάποτε όμως πρέπει κάτι να συμμαζευτεί εδώ πέρα. Αυτό το σημάζεμα θέλουμε. Το σημάζεμα να μην γίνεται καταπάτηση περιουσιών, να μην κυκλοφοράνε στον δρόμο, το οποίο μας είπε ότι δεν το ήξερε και αυτό, ότι κυκλοφοράνε μες στον δρόμο. Είπε ότι θα το κοιτάξει, γιατί 5 λεωφορεία δεν είναι αρκετά για να μεταφέρουν τον κόσμο κάτω. Αν είναι 10 κάθε 2 ώρες τουλάχιστον, δεν θα κυκλοφοράνε μες στον δρόμο, το οποίο είναι ένα άλλο επικίνδυνο φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε στο χωριό. Κατά το θέμα των αποζημιώσεων το θίξατε? Δηλαδή, ακριβώς το θίξαμε. Θα έχω επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα. Τι είπε, θα μου στείλει κάποιες αποζημιώσεις, οι οποίες λείπουν κάποια χαρτιά και πρέπει να επαναξεταστούν. Και μου είπε ότι τουλάχιστον αυτές που είναι έτοιμες θα τις δώσει γρήγορα, σύντομα. Γιατί πόσο μιλάμε? Κοίταξε, εδώ στο χωριό από ό,τι είδα το χαρτί ήταν γύρω στις 35.000 από ό,τι ήξερα. Τώρα δεν ξέρω αν μέσα σε αυτές υπάρχουν κάποιες οι οποίες θα είναι διευκρίνηση, και θα μου στείλει το χαρτί, το οποίο θα το κοιτάξω εγώ με το Δήμο
και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Πουδράκη, εσείς μεταφέρατε ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά αναγκάζεστε πια να είστε συνέχεια στον δρόμο. Ή θα προσπαθήσετε κι εσείς να έχετε μια άλλη συνεργασία μαζί του. Συνεργασία γιατί τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εμείς και εδώ πέρα προσφέρουμε και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Εμείς μας ενδιαφέρει περισσότερο να μην γίνεται καταπάτηση υπηρεσιών και να μην βρισκόμαστε καθημερινά σε μια αστάθεια της περιοχής και να μην έχουμε προστασία και να φυλάμε τα σπίτια μας και αυτό γυρεύουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Γιατί εσείς θα αναφέρετε τώρα, θα δεχτείτε εσείς τις πιέσεις από κάποιους από τους συγχωριανούς σας. Ναι, εμείς και με την αστυνομία μιλάμε και την πυροσβεστική μιλάμε, ζητάμε την προστασία της περιοχής. Διότι καθημερινά βρισκόμαστε σε εικόνες οι οποίες όταν περάσει το μεσημέρι, κοιτάξτε γύρω σας τι συμβαίνει. Αυτές τις εικόνες τις έχετε μεταφέρει στον Υπουργό. Τις έχω μεταφέρει, μάλιστα γύρευσε σε κάποιο σημείο γιατί του είπαμε ότι να σας πάμε σε χωράφι που είναι 30 δέντρα κομμένα και είπε θα πάμε. Τελικά δεν πήγαμε. Κατάλαβε δηλαδή ότι υπάρχουν όντως τέτοια περιστατικά τα οποία είπε ότι δεν το ήξερε. Ζητήσαμε από τον κύριο Μουζάλα να φροντίσει λίγο την περιοχή μας. Το εκφράζουμε το αίσθημα ανασφάλειας που νιώθουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι καταστροφές που έχουν γίνει στις περιουσίες μας. Του ζητήσαμε εκτός από αυτό ότι ζητάμε την φύλαξη των συνόρων, του ζητήσαμε την αναλογικότητα που είναι για το νησί μας. Αλλά οι απαντήσεις του δεν μας ικανοποίησαν. Ζητήσατε αποσυμφόρηση της ΒΙΑΛ εδώ, έτσι. Ζητήσαμε αποσυμφόρηση της ΒΙΑΛ, είπε ότι γίνεται η αποσυμφόρηση στο μέγιστο δυνατόν. Το μέγιστο δυνατόν όμως το δικό του με το δικό μας δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή βγαίνετε από τη συνάντηση χωρίς να είστε υπερτισμένοι, τουλάχιστον θα αλλάξετε κάποια πράγματα. Εννοείται. Πού είναι να αποστηρίξει. Πού το είναι σήμερα να Δεν δέχτηκε να πάει στα χωράφια. Δεν δέχτηκε. Στο πρώτο αυτό που του είναι. Να δείτε τις κομμένες αγίες. Βιάζουν τα δικά τους παιδιά. Βιάζουν, γίνεται ο χαμός. Και τώρα τα δικά μας τα προσέχουμε. Πώς να βγει μια. Γιατί. Επιστρέφετε τώρα που τα παιδιά να παίξουν. Επιτρέπετε να έχουμε σπίτια και να δείτε τα παιδιά μας να παίζουν. Μην γίνει το παραμικρό. Ας κάνει κάτι. Ας κάνει κάτι. Είμαστε ξένοι στη χώρα μας.